το θέμα πολύ πιο σοβαρό. Δηλαδή, η στήριξη και βοήθεια γίνεται σε καθημερινή βάση πια για τους συνανθρώπους μας, των ευάλωτων ομάδων που έχουν σημαντικά προβλήματα. Και έχουμε αναπτύξει μακροχρόνιες συνεργασίες και σχέσεις με τις οργανώσεις που βλέπετε πάνω στο διαφάνεια, με τον Ερυθρό Σταυρό Κύπρου, τους Ειδικούς Ολυμπιακούς, το Ίδρυμα Ιωάννου, το Τσέλεθον, την Europa Donna, τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο, το Ίδρυμα Μαργαρίτα Θειασίδου του Μπάφο, το Κάνει Μια Ευχή, το Βαγόνι Αγάπη, τους Μικρούς Εθελοντές και το Καρδιολογικό Ίδρυμα Κύπρου. Επίσης, δεν μένουμε μόνο σε αυτά, αλλά θέλουμε να είμαστε καλοί γείτονες και είμαστε πολύ περήφανοι με τις πολύ στενές σχέσεις που έχουμε αναπτύξει με τους δύο γειτονικούς μας Δήμους, το Δήμο Αγίου Δαμετίου και το Δήμο Έγκομης. Είναι μια πολύ μακροχρόνια συνεργασία. Απλά να αναφέρω ότι πολύ στο πρόσφατο παρελθόν είχαμε κάνει μια δωρεά στο Δήμο Αγίου Δαμετίου για ένα μικρό λεωφορείο για τις ανάγκες του Πολυδύναμου Κέντρου. Ενώ σε αιτήσια βάση στηρίζουμε τις εκδηλώσεις του Δήμου με δωρεάν προϊόντα. Με το Δήμο Έγκομης, επίσης, εδώ και χρόνια στηρίζουμε την καλοσφαιρική ομάδα της ΕΘΑ Έγκομης και πολύ πρόσφατα, στο τέλος του περσινού χρόνου, υιοθετήσαμε ένα χώρο πρασίνου εδώ στο κυκλικό κόμβο του Κολοκασίδη, τον οποίο θα δεντροφυτεύσουμε, κύριο Δήμαρχε, την ερχόμενη Τετάρτη και σας καλούμε όλους να έρθετε να βοηθήσετε σε αυτή την προσπάθεια να πρασινίσουμε το Δήμο μας. Επίσης, ο Δήμος Λεμεσού, που ήταν ο Δήμος που ξεκίνησαν όλα για μας. Είχαμε κάνει πριν δύο χρόνια μια δωρεά για την αγορά ενός αναρροφητικού σαρόθρου που καθαρίζει όλο το παραλιακό μέτωπο της επαρχίας της Λεμεσού. Επίσης, στηρίζουμε προγράμματα που προωθούν την υγιεινή διατροφή και την άθληση. Καταφέραμε μέσω του Ιδρύματος της Coca-Cola στην Ατλάντα να εξασφαλίσουμε μια δωρεά 120.000 ευρώ για ένα πιλωτικό πρόγραμμα που τρέχουμε στα δημοτικά σχολεία της επαρχίας Λευκωσίας. Το ονομάσαμε «Τρώω σωστά, γυμνάζομαι συχνά, ζω καλά». Έτρεξε ήδη την περασμένη χρονιά, κάλυψε 2.000 παιδάκια από ηλικίας 6 με 12 χρονών και συντονίστρια ήταν η κλινική διαιτολόγος, κυρία Ελίζα Μαρκίδου, κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου της Παιδείας. Με το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήσαμε πολύ μοντέρνες παρεμβατικές μεθόδους, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών ή ακόμη να τους μάθουμε σωστές καινούργιες. Χρησιμοποιήθηκε σαν πρακτική η μαγειρική στο σχολείο, τους ετοιμάσαμε μια ειδική ομάδα για θέατρο και επίσης χρησιμοποιήθηκε η τεχνολογία μέσω SMS. Έπαιρναν οι γονείς κάποια ειδικά tips, συμβουλές για το πώς να τρέχουν τα παιδιά τους αυτή την περίοδο που δοκιμάζαμε στο πρόγραμμα. Και για το συγκεκριμένο θα έχουμε, επειδή είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τώρα υλοποιήσαμε, θα σας ενημερώσουμε πολύ πιο αναλυτικά στη συνέχεια της χρονιάς. Επίσης, να αναφέρω ότι στηρίζουμε με δωρεάν γάλα το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας για τα υγιεινά προγεύματα. Έτσι, εδώ και χρόνια καλύπτουμε τις ανάγκες των σχολείων μας με φρέσκο γάλα. Όπως γνωρίζετε όλοι, πιστεύω, η μακροβιότερη χορηγία, ίσως στην Ευρώπη, είναι αυτή του κυπέλλου εμπόλα που κάναμε εμείς στην Κύπρο. Έχουμε ήδη κλείσει 52 χρόνια χορηγίας και υπάρχει ήδη ανανέωση για τα επόμενα 3 χρόνια με την ΚΟΠ. Στηρίζουμε αθλητικά γεγονότα και προγράμματα που προωθούν την άθληση για όλους και τον ενεργό τρόπο ζωής. Επίσης, επενδύουμε σε περιβαλλοντικά προγράμματα. Τα τελευταία 2 χρόνια, σε συνεργασία με το Green Dot Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, δημιουργήσαμε δύο εκπαιδευτικά kits για τους δασκάλους της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης, τα οποία έχουν ήδη τρέξει στα σχολεία μας και χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση. Ήδη έχουμε σε 356 σχολεία το πακέτο που είναι για τη δημοτική εκπαίδευση και έχει καλύψει 48.000 μαθητές, ενώ το πακέτο για τη μέση εκπαίδευση έχει καλύψει 116 σχολεία με 43 μαθητές να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ακόμα μια επιτυχία που λάβαμε μέσω της χορηγίας από το Ίδρυμα της Coca-Cola στην Ατλάντα είναι ένα πενταετές πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε τέλος του 2013. Το ονομάζουμε Αποστολή Νερό. Λάβαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2017. Μέσω του προγράμματος αυτού, σε συνεργασία με το μη κυβερνητικό οργανισμό, την GWP Med και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ετοιμάσαμε υλικό για την ιδανική συνείδηση